Μιάδης εκτελέσει και πολύ γρήγορα το φάουλ. Κίνηση του Τζόρτζεβιτς να βγει πίσω από την άμυνα. Εδώ υπάρχει υπόδειξη για offside. Σταματάει η επίθεση αυτή του Ολυμπιακού στο 16ο λεπτό. Για να δούμε. Νομίζω ότι καλύπτεται όπως φαίνεται ο Τζόρτζεβιτς. Ετοιμάζεται λοιπόν η αλλαγή με τον Τζίμι Σμετ. Ενώ ο Ηρακλής αγωνίζεται με 10. Έτοιμο να περάσει το παιχνίδι. Στη θέση του Παναγιώτη Δρούγα. Μια απώλεια από την αριστερή πλευρά. Εκεί ο Γιωργάτος σουτάρει για τον Ολυμπιακό στο 23ο λεπτό. Στα χέρια του Ράιν και η μπάλα. Η παλιά εδώ για τον Κωνσταντίνο. Υπόδειξη offside. Σταματάει. Προσπάθεια αντεπίθεση με την παλιά του Ντεμπά στο 27. Κωνσταντίνου. Για να δούμε. Όπως φαίνεται φεύγει από κανονική θέση. Δεν υπάρχει offside. Την παλιά τώρα για τον Αλεξανδρή. Κοντρολάρει. Θα γυρίσει. Επέμβαση του Ράιν και διπλή. Πρώτου Γιανακόπουλου στο 28. Ανατολάκης. Νινιάδης. Παλιά για τον Ανατολάκη που βγαίνει πίσω από την άμυνα του Ηρακλή. Από κανονική θέση πήγε πολύ πλάγια και εκεί πλέον του έκοψε και την ορατότητα και το δρόμο για την εστία. Κόρνερ με τον Γιωργάτο. Τζόρτζεβιτς πλασέ. Έξυπνη εκτέλεση από τον Γιωργάτο σε αυτό το κόρνερ. Χάγκαν. Ντεμπά. Το κοντρόλ. Μπαίνει ο Λιβεριανός από πλάγια. Πλασάρι. Σώζει ο Ελευθερόπουλος. Και ολοκληρώνει ο Γιωργάτος. Είχαμε ένα πεντάλεπτο με φάση και για τις δύο ομάδες. Ο Νινιάδης βαίνει στην περιοχή. Μπάλα περνάει. Το κοντρόλ. Ένα πέσιμο. Παίζεται λέει ο Δούρος. Η φάση συνεχίζεται. Φάση διαρκείας. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Παίρνει την μπάλα. Για να δούμε. Προσπαθεί να περάσει. Υπάρχει ένα πόδι το οποίο, αν βλέπω καλά, βρίσκει το Γιανακόπουλο. Εδώ. Υπάρχει περίπτωση πέναλτι. Ο Ηρακλής με τον Χάγκαν στην παλιά και τον Κωνσταντίνο. Ευκαιρία. Πάρα πολύ μεγάλη. Ανατολάκης. Καλή παλιά. Παρτατζόγλου από τα αριστερά. Γυρίζει. Ευκαιρία. Γκολ για τον Ολυμπιακό. Καθώς δεν βγήκε ο Ράιν και ο Αλεξανδρής σκοράρει στο 58-01. Στο 64ο λεπτό στο φάουλ για τον Ηρακλή. Με φάλτσο κεφαλιά από τον Κωνσταντίνου. Στα χέρια του Ελευθερόπουλου μπάλα. Ο Ηρακλής προσπαθεί για την ισοφάριση. Να μια ακόμη φάση με τον Κωνσταντίνου. Που φτάνει μέσα στην περιοχή και ισοφαρίζει. Ένα προσωπικό γκολ του Κύπριου που αυτή τη φορά νικάει τον Ελευθερόπουλο. Ξέσπασμα σε πανηγυρισμούς από τους οπαδούς του Ηρακλή. Τζόρτζεβιτς. Να η πάσα για τον Οφορίκου. Θέλει να φύγει. Μπαίνει στην περιοχή ο Γκανέζος. Περνάει από πλάγια. Το πλασένο. Α, έχει σταματήσει η φάση. Την παλιά οριακά ο Οφορίκου φαίνεται να είναι ή στην ίδια ευθεία ή λίγο πιο μπροστά. Ντεμπά. Περνάει ο Λιβεριανός, μπαίνει στην περιοχή του Ολυμπιακού. Μεγάλη ευκαιρία. Σοπαδός του Ηρακλή, παλιά για τον Κωνσταντίνου. Πολύ καλή. Να το κοντρόλ του Κύπρου που μένει τελικά όρθιος πλασάρι. Γκολ. 2-1 το δεύτερο προσωπικό τέρμα του Μιχάλη Κωνσταντίνου. 7ο στο φετινό πρωτάθλημα. Ανάμεσα από Αμανατίδη και Ανατολάκη. Κατόρθωσε να κρατήσει την ισορροπία του και να πλασάρει στη δεξιά γωνία του Ελευθερόπουλου. Ο Ολυμπιακός κάνει τις τελευταίες του προσπάθειες για την ισοφάριση. Βγαίνει ο Ράιν και που κάνει λάθος. Έχει ευκαιρία τώρα ο Ολυμπιακός λοιπόν για την ισοφάριση. Διώχνουν πάνω στη γραμμή και χάνει τη μεγάλη ευκαιρία ο Φορίκο για το 2-2 από 2 μέτρα. Κοιτάξτε νωρίτερα τη φάση με την κεφαλιά εδώ του Γιανακόπουλου από ό,τι βλέπω και τον Αλεξόπουλο εδώ. Σε μια φάση όπου πρέπει να διαλευκανθεί αν έχει περάσει μπάλα τη γραμμή. Κοιτάξτε. Ο παίκτης του Ηρακλή φαίνεται να είναι μέσα από τη γραμμή. Αν η μπάλα είναι μέσα από τη γραμμή υπάρχει γκολ. Αλλιώς έχει διώξει ο Αλεξόπουλος κανονικά. Ο Ηρακλής μπήκε αποφασισμένος μέσα να κερδίσει το παιχνίδι. Και παρότι βρεθήκαμε πίσω στο σκορ από μια πολύ μεγάλη ομάδα που έχει και την εμπειρία και την ικανότητα να σου διπλασιάσει το σκορ παρά να ισοφαριστεί, είχαμε το ψυχικό σθένος να ανατρέψουμε το σκορ, να ισοφαρίσουμε, να προηγηθούμε και να χαθούν και κάποιες καλές ευκαιρίες, πιο πολλές από την πλευρά του Ηρακλή, όπως και ο Ολυμπιακός όμως δημιούργησε προϋποθέσεις για γκολ. Οπωσδήποτε θα δώσω το βίντεο της φάσης, αλλά από την άλλη πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι μια ομάδα η οποία πρέπει να κλαίει. Χάσαμε και τελείωσε. Και αυτός είναι, πιστεύω, και ένα στόχος που έχω σαν άνθρωπος και σαν προπονητής, να αφήνω κατά μέρος τη διαιτησία να την κρίνουν άλλοι.